καταγγελίες, ενώ η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια. Σε προσωπική σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην Υφυπουργό Υγείας Ζέτα Μακρύ και τη διοικήτρια του ΟΚΑΝΑ Μένη Μαλιώρη, εξελίσσεται το θέμα των οικονομικών πεπραγμένων του οργανισμού. Η Υφυπουργός Υγείας κατηγορεί τη διοίκηση του οργανισμού για μαύρη τρύπα στα οικονομικά του ΟΚΑΝΑ ύψους 8,4 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τη Ζέτα Μακρύ, 3,4 εκατομμύρια αφορούν κονδύλια που προορίζονταν για τα κέντρα πρόληψης. Το ποσό για το οποίο δεν υπάρχουν παραστατικά είναι αυτό που σας ανέφερα. Ποικίλει στις απαντήσεις από 1,800 μέχρι 3,400. Κατά το δικό μου πρόχειρο υπολογισμό ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΟΚΑΝΑ βρίσκονται 3,5 εκατομμύρια ευρώ που ακόμα δεν έχουν διατεθεί στα κέντρα πρόληψης, απαντάει η Μένη Μαλιώρη. Είχαμε δηλαδή στην τράπεζά μας τα 2,5 που ανήκαν στα κέντρα πρόληψης συν 1 εκατομμύριο για τα υπόλοιπα του ΟΚΑΝΑ. Και ήταν, στάλησαν στα χέρια της Υφυπουργού. Η Υφυπουργός Υγείας καταγγέλει τη διοίκηση και για παράτυπη προμήθεια φαρμάκου με απευθείας ανάθεση, ενώ ο οργανισμός έχει σε ισχύ σύμβαση με συγκεκριμένη εταιρεία. Η κυρία Μαλιώρη ήθελε να εισαχθεί το φάρμακο αυτό, μάλλον να εισαχθεί στη διαδικασία προμήθειας χωρίς να γίνει, με το να γίνει απευθείας ανάθεση. Η Υφυπουργός μου ζήτησε και μάλιστα εγγράφως να παρακάμψω τον μειοδοτικό διαγωνισμό που έπρεπε να γίνει, απαντά η άλλη πλευρά. Μου ζητάει λοιπόν να συνεχίσω με την πρώτη εταιρεία εγγράφως, να τη συμπληρώσω τη σύμβαση, να ενημερωθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης η Υφυπουργός και να το κάνω άμεσα. Ενημερώνω ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω, διότι δεν συνάδει με την κείμενη νομοθεσία. Παραστατικά δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τη Ζέτα Μακρύ, για ακόμα 5 εκατομμύρια ευρώ που διατέθησαν μέσω του Κέντρου Ειδικών Λοιμόξεων στον ΟΚΑΝΑ για δημιουργία νέων μονάδων απεξάρτησης.